Ρεπροχώρα, ρεπροχώρα. Δεν θα σε πάει ο ρεπροχώρα. Προηγουμένως πήγε να με φάει. Αφρούλα, άσε μας μόνος. Γιατί τώρα είσαστε με παρέα. Αφρούλα, πήγαινε στο μπάνιο. Τι να κάνω, το καθάρισα. Μη λέτε καθάρισα, ρε παιδιά, είναι άσχημη λέξη. Πήγαινε στο δωμάτιο αυτού, νου, άσε μας τέλος πάντων. Να, κοίτα που θα βρω τον πελά μου στο τέλος. Είναι λίγο χαζούλε. Τώρα που ηρέμησες κάπως, να σου πω. Όχι, δεν θα μου πεις. Θα σου πω εγώ πριν σου πει ο παπάς θα χτεί και ο διάκος στο κεφάλι. Εσύ δεν θα μιλάς. Δεν θα μιλάω. Μιλάς τώρα. Μίλησα για να σου πω ότι δεν θα μιλάω. Απ' τις πληροφορίες που έχω, όλη σου η ζωή ήταν μια παρανομία. Εγώ στις έδωσα τις πληροφορίες. Ομολόγησα. Και αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία ουκ έχει. Του κυρίου δεηθώμε. Σκάσε! Αυτό το τροπάριο το έχω ξανακούσει. Και λες και ψέματα. Αν δεν ήταν ο Αγκοπιάν να σε ξεμπροστιάσει, θα ζούσε ακόμα στην άγνοια. Και θα αναρωτιόμουν πώς αυτό το καλό παιδί που ήρθε από το εξωτερικό έμπλεξε με τέτοια εγκλήματα. Θα νόμιζα ότι ήρθε στην Ελλάδα και κάτι σε πείραξε. Το νέφος, η πολιτική κατάσταση, η οικονομική κρίση και θα πλήρωνα για να σε πάω και σε ψυχίατρο. Αλλά εσύ ήσουν από τα γενοφάσκια σου παράνομος. Απατεώνας ολκής. Απατεώνας που μαθήρευσε στην καρδιά της Αμερικής. Χτύπαμε, αλείπητε. Δεν σε χτύπησε ακόμα. Είδες, κατευθείαν πήγα να σε πνίξω χωρίς χτυπήματα. Ωστόσο, παρόλα αυτά. Και εγγνώση των συνεπειών, σε έβαλα στο σπίτι μου, σε τάισα το φαγητό μου, σε περέθαψα, σε κανάκεψα και αυτό εν ονόματι της συγγένειας που είχαμε. Είχαμε, δηλαδή τώρα δεν έχουμε. Τώρα το να λέω ότι είσαι αδερφός μου είναι ύβρις. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, εσύ αντί να με ευγνωμονείς, προσπάθησες επανειλημμένως να μου κάνεις κακό και να με στείλεις φυλακή. Και αυτό γιατί είσαι χαλασμένος ως το κόκαλο και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι το τομάρι σου. Όμως ο κόμπος έφτασε στο κτέλι. Σήμερα παρατρίχατη γλίτωσα. Γι' αυτό γιατί ο Μίτσος, μόνο ότι κακούργος, παράνομος και υπόκοσμος, ομολόγησε ότι κανείς μας δεν είχε ιδέα. Ότι μόνος του κρύφτηκε στην ταράτσα. Δεν το βοήθησε κανείς. Ούτε εγώ. Καλό παλικάρι, Μίτσος, Είναι και ο νόμος της μαφίας, επιβάλλει σιωπή. Σκάσε, ακούω και φρύτω. Ως εκ τούτου. Τι, τελείωσε το κατηγορητήριο τώρα. Βγάζεις απόφαση έτσι, χωρίς να με αφήσεις να απολογηθώ. Επειδή διέπομαι από δημοκρατικά ιδεώδη. Καλά, αυτό πώς σου φύγε τώρα. Κάπου το έχω ακούσει. Θα κριθείς με αμερόληπτες δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό το άκουγα επί μήνες στο ανώτατο δικαστήριο και μου έμεινε. Θα σε αφήσω να μιλήσεις. Αλλά ό,τι πεις, θα το πεις σύντομα και περιληπτικά. Κάτσε. Περιληπτικά, μάλιστα. Από όταν γεννήθηκα. Περιληπτικά είπα! Δεν μου περιγράψει τη ζωή σου διαμέσου του αιώνα. Καταρχήν, όταν γεννήθηκες και για λίγο διάστημα είσαι σε μια τίμια οικογένεια που δεν είχε ούτε απατεώνες, ούτε κλέφτες, ούτε διεφθαρμένους. Να αρχίσεις από τον καιρό της διαφθοράς σου. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Πού το βλέπεις? Ποιον? Τον Πρόεδρο, με δουλεύεις? Όχι, μπερδεύτηκα. Μεγάλωσα στο Μπρούκλιν. Ξέρεις που είναι το Μπρούκλιν? Και βέβαια ξέρω. Ανάμεσα σε μαύρους Πορτορικανούς. Μην αρχίσεις τις φυλετικές διακρίσεις για να αρπάξω ένα ξύλο και θα αρχίσω να σε κυνηγάω. Είμαι φανατικά εναντίον των φυλετικών διακρίσεων. Ωραία, τότε γιατί δεν μαζεύεις καμιά δεκαριά Αλβανούς να τις περιθάλψεις? Οι Αλβανοί δεν είναι ούτε μαύροι ούτε Πορτορικάνοι. Είναι τουρίστες. Όπως έρχονται οι τουρίστες όλου του κόσμου εδώ άφραγγοι με ένα σακίδιο στον ώμο, έτσι είναι και οι Αλβανοί. Το σακίδιο του λείπει μόνο. Εν πάση περιπτώσει, εκεί που μεγάλωνα. Στον Μπρούκλιν. Ναι. Έβλεπα γύρω μου να γίνονται φρικτά πράγματα. Ληστείες, βιοπραγίες, διαρρήξεις. Οι συμμορίες λιμένονταν τον Μπρούκλιν. 10 συμμορίες είχε η περιοχή του. Τους skinheads, ξέρεις αυτούς με το ξυρισμένο κεφάλι, τους σάταν, τους άγγελους της κόλλας, τους καρχαρίες. Ο πατέρας με έστελνε σχολείο. Αλλά το σχολείο ήταν 10 χιλιόμετρα από το σπίτι που μέναμε. 5 συμμορίες έπρεπε να περάσω μέχρι να φτάσω στο σχολείο. Στην αρχή δεν με πείραζαν, ήμουνα μικρός, με έβλεπαν και έτσι μπασμένο, μπορεί να με πέρναγαν και για σβό. Αλλά μετά που μεγάλωσα. Και ψήλωσες και θέλειπες, όπως είσαι τώρα. Να μιλήσουμε σοβαρά. Άντε να δω που το πας. Τέλειωνε, πέρασε η ώρα σου. Μετά, μέχρι να φτάσει στο σχολείο, με έδερναν όλοι μαζί. Και οι skinheads, και οι σάταν, και οι καρχαρίες. Τι καλά σε τρώγαν αυτοί. Έφτανα στο σχολείο και με έστελναν κατευθείαν στον αναρωτήριο. Και ο πατέρας τι έκανε? Ο πατέρας τι να κάνει. Πήγε μια-δυο φορές στην αστυνομία, δεν έγινε τίποτα. Κάνε υπομονή, μου λέει, θα το συνηθίσεις. Να τρως ξύλο. Ναι. Για να το γλιτώσεις, έπρεπε να μπει σε μια συμμορία. Εγώ λοιπόν, επειδή δεν μπορούσα να το συνηθίσω το ξύλο, αναγκάστηκα και μπήκα σε μία. Συγκεκριμένα στους skinheads.
Ξύσα και το κεφάλι. Και μετά? Μετά σταμάτησα να με δίνουν συμμορίες και με έδερνε ο πατέρας μας. Με βλέπε με ξυρισμένο κεφάλι, δεν μπορούσε να το χωνέψει. Το τι ξύλο έχω φάει λάμπρος, δεν λέγεται. Και πάλι δεν έστρωσες. Τότε είναι που πήρα την κάτω βόλτα. Πέθανε και ο πατέρας αργότερα, πήγα στα μεγαλύτερα κόλπα. Πάντα όμως θέλω να αλλάξω τη ζωή μου. Γι' αυτό αγόρασα και εκείνα τα σκυλιά για τις σκηνοδρομίες. Στην Αμερική όμως, και να θέλεις να γιάσεις, δεν σε αφήνουν οι μαφιόζοι. Έτσι κατέληξα εδώ. Και καλά ως εδώ. Δηλαδή τι καλά, κακά και ολέθεια. Τώρα όμως που τέλος πάντων σου δόθηκε μια ευκαιρία, θα τακτοποιηθεί και ο Αγκοπιάν, θα ησυχάσεις, θα γίνεις άνθρωπος. Γιατί εξακολουθείς να κάνεις παρανομίες? Φαντάσματα του παρελθόντος, Λάμπρο. Με κυνηγάνε τα φαντάσματα του παρελθόντος. Εννοείς τον Πάνο? Μ' αφήνουν ήσυχο. Και ας πούμε ότι τελείωσε και με αυτόν. Ο εισαγγελέας του δήληξε σε μια κόλλα χαρτί γιατί δεν πίστεψε ότι δεν βοήθησε τον Μίτσο. Τον έστειλε μέσα για συνένοχο. Έτσι δεν σε κυνηγά κανείς. Φαντάσματα δεν υπάρχουν. Και εγώ, ας πούμε, σου δίνω μια τελευταία ευκαιρία. Τι θα κάνεις? Σκέφτεσαι να κάνεις μια τίμια δουλειά? Το συζητάς, Λάμπρο μου, να σε φιλήσω τα χέρια. Ας τα χέρια κάτω. Και άλλη φορά τα φίλεις και μόλις έστειλε την τάτη με έκανες βρωμοδουλειά σου. Εδώ στα ίσα. Θα πάμε δουλειά. Πού να πάω να την βρω? Υπάρχουν δουλειές. Μετατζής, ασπριτζής, σοβατζής. Σουβλατζής. Μακάρι. Άχισε το βαϊ της χρονιάς σου. Εσύ που είσαι κελέμαργος. Να βγάλεις ένα μεροκάματο τίμιο με τον ιδρώτα σου. Όχι παρανομώντας. Εντάξει, Λάμπρο. Όχι εντάξει. Από αυτή τη στιγμή θα αρχίσεις να ψάχνεις. Τι είναι σήμερα? Σου δίνω μια εβδομάδα διορία. Ούτε μια ώρα παραπάνω. Βρήκες δουλειά? Θα τα πάμε μέλι γάλα. Θα μένεις και εδώ, δεν θα έχεις έξοδα. Δεν βρήκες δουλειά. Τα μάζεψες και έφυγες. Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Λίγο. Τι λέτε? Εδώ ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο σε μια εβδομάδα. Αυτό να σκέφτεσαι. Ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο σε μια εβδομάδα. Το Ζαχαρία πώς να τον φτιάξει σε μια εβδομάδα? Δεν θέλεις καμιά δεκαριά χρόνια? Δηλαδή δεν ήτανε κανείς επάνω? Στο είπα, μητέρα, χίλιες φορές. Ούτε και εκείνη με τις τρίχες που μας είπε η κυρία Κοράκη δεν ήτανε? Κανείς δεν ήταν, αφού χτυπούσα τα κουδούνια και δεν μου άνοιγε κανείς. Φίλοι μου, καλησπέρα. Ένα τραγικό γεγονός ήρθε να σημαδέψει τη ζωή μου. Όσοι θα δείτε τηλεόραση, θα νομίζετε ότι βλέπατε το Χριστό ξανασταυρώνεται του Καζαντζάκη σε καινούργια διασκευή. Όχι, φίλοι μου, δεν ήταν. Εγώ ήμουν εκείνο το θύμα που σήραν οι σταυρωτές στο βωμό της θυσίας του, στο γραφείο του εισαγγελέα. Βέβαια, δεν με σταύρωσαν. Η δικαιοσύνη έλαμψε στο τέλος, αλλά ο διασυρμός είχε γίνει. Ένας αθώος άνθρωπος έπεσε θύμα πλάνης. Και σύρθηκε σαν μάρτυρα στον τόπο του μαρτυρίου του. Τηλεφωνούνε κατά χιλιάδες, τι να κάνω? Θέλω να με παρηγορήσουν. Είναι συγκινητικό το ενδιαφέρον των ανθρώπων που με αγαπάνε. Πες με ένα όνομα. Σωτήρης. Έλα, καλέ μου, Σωτήρη. Τι έγινε, ρε φίλε, σε μάζεψε η κλούβα? Σωτήρη, ο διασυρμός της αξιοπρέπειας ενός αθώου ανθρώπου. Πού την παίζουν αυτή την ταινία να πάμε να την δούμε? Δεν κατάλαβα. Έλα, έκανες και εσύ την κουτσοκέλα σου. Ο Ξωτήρης, βεβαίως, δεν έκανε τίποτα. Άσε ρε σε εμάς τώρα. Το παίζετε όλοι από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, κύριοι, και είσαστε κι εσείς του σκηνιού και του παλουκιού. Κλείστο δε τον αλήτη. Ποιο λες αλήτη, ρε αλήτη? Σε είδα με τη μούτρα ήσουν απαραία και σ' άκουσα που έλεγες ότι θέλεις να σκοτώσεις κιόλας. Για κοίτα ρε που μας δίνει και συμβούλες ο υπόκοσμος. Τι έγινε? Δεν ξέρω. Τι να κάνω εγώ? Βάζε δίσκους, έτσι κι αλλιώς μουσική θα γίνει αυτή η εκπομπή. Δεν νομίζω να συνεχίζω, Φουντούκης. Αυτό ήταν και το τέλος του, ε.